Καταρχήν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ολοκληρώθηκε αυτή η μεταγραφή. Γιατί η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη ομάδα, έχει φιλοδοξίες και πρέπει να γυρίσει εκεί που της αξίζει. Σε κάτι το οποίο θέλω και εγώ πολύ να συμμετέχω και να βοηθήσω. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η ΑΕΚ εκτός από μια μεγάλη ομάδα είναι και μια οικογένεια. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Κοιτάμε από αύριο κιόλας να μπούμε στον δρόμο των επιτυχιών. Λαζάρε, εσύ έχεις κάνει προετοιμασία? Έχω κάνει ένα κομμάτι, ναι, με την Βερόνα. Ευτυχώς υπάρχει αυτή η διακοπή ώστε να βρω και εγώ λίγο το ρυθμό μου. Νομίζω ότι θα είμαι έτοιμος αρκετά σύντομα. Και γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες παίκτες στους οποίους έχει συνεπάρξει με τα βιβλία, πόσο σου βοηθάει? Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πάντα έλεγα ότι το ταλέντο που έχει ο Έλληνας δεν το βρίσκεις εύκολα. Αυτό μαζί με. Πρέπει να το προσθέσουμε με τη δουλειά. Πρέπει να το βάλουμε σε ένα ρυθμό. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ώστε να τα παντρέψουμε αυτά τα στοιχεία για να είμαστε καλά. Πόσο σε έχει βοηθήσει αυτή η τριετή παρουσία σου στην Ιταλία? Νομίζω ότι με έχει βοηθήσει αρκετά. Πάνω στο παιχνίδι, στο πώς να προσέχω το σώμα μου, το τι θέλω πλέον να κάνω μέσα στο γήπεδο και πώς πρέπει να το κάνω. Αυτά θα τα δούμε και στην πορεία. Ποιο ήταν το καθοριστικό στοιχείο που σε έκανε να μπει στον στην ΑΕΚ? Ο πρωταθλητισμός. Νομίζω ότι μας τα πεις όλα με αυτό. Μπορεί Λάζαρε η ΑΕΚ φέτος να κάνει πρωταθλητισμό, πρέπει και εσύ? Γι' αυτό ήρθα. Επειδή το πιστεύεις, δηλαδή, δεν μπορεί να το κάνει. Ευχαριστούμε πολύ. Πάσε καλά, καλή επιτυχία.